Η νέα θέση της Αφροδίτης για εσάς είναι ιδανική για κοινωνική ζωή, για υπερβολές που μπορεί να κάνετε για αρκετούς μήνες. Θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά, εάν υπάρχει, να κάνω μια παρένθεση, να φύγω λίγο από τους κρυούς και να πω γενικότερα, ο Ερμής, ο οποίος είναι ανάδρομος, έχει φέρει στην επιφάνεια παλιές υποθέσεις, οι οποίες τώρα και ειδικά μετά την ερχόμενη εβδομάδα θα επιληθούν. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στους κρυούς. Για εσάς τους κρυούς, ένα παλιό θέμα οικονομικό ενδεχομένως να έρθει στην επιφάνεια για να επιληθεί από τώρα και ιδιαίτερα από την ερχόμενη εβδομάδα. Οικονομικό που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες και τέτοιου είδους θέματα. Για τους ταύρους μας, μπορεί να είναι μία περίοδος όπου είναι πάρα πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική για σας. Δεν επιτρέπει λάθη, δεν επιτρέπει επιπολαιότητες. Αρχίζει όμως μία πολύμηνη περίοδο όπου η συναισθηματική σας ζωή, τα ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που μπορεί να έχετε, μπορεί να είναι ιδανικές. Ιδανικές μέρες για σας που είστε γεννημένοι 21, 22, 23 Απριλίου και όχι μόνο, σιγά σιγά όλοι θα ευνοηθείτε από αυτή την όψη. Προσπαθήστε λοιπόν, ενώ θέματα που έχουν σχέση με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, εάν είχατε έρθει σε σύγκρουση, αυτό τον καιρό μπορείτε να επανατοποθετηθείτε, να δείτε ξανά τα πράγματα από την αρχή, μήπως και υπάρχει μία εύνοια. Γενικά είστε πολύ δυνατοί και ζωηροί. Βέβαια, ο ανάδρομος Δίας δείχνει ότι αυτά που είχατε στην καθημερινή σας ζωή, φίλοι ή αγαπημένα πρόσωπα που σας βοηθούσαν, ίσως εσείς να αναθεωρήσετε ή να καθυστερήσουν αυτά κάπως. Για τους διδύμους, μπορεί ο Ερμής να είναι ακόμη ανάδρομος, όμως θυμηθείτε ότι παλιές υποθέσεις, που να βρω να σας πω πότε, παλιές υποθέσεις οι οποίες υπήρχαν στις αρχές Οκτωβρίου επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο. Θα δείτε ότι ένα επαγγελματικό και ένα οικονομικό θέμα σιγά σιγά θα διευκρινιστεί ή θα διαλευκανθεί ή τέλος πάντων θα τακτοποιηθεί. Προσπαθήστε λοιπόν να το ρυθμίσετε και ιδιαίτερα από τη Δευτέρα. Γενικότερα τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν, ενώ η συναισθηματική σας ζωή θα περάσει αρκετές διακυμάνσεις. Αν είστε γεννημένοι 3, 4, 5 μέσα στα νευράκια είσαστε, μπορεί να τα βάλετε με πρόσωπα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος ή να έχετε έννοιες για την οικογένεια. Όπως επίσης πολύ θα ασχοληθείτε με την ακίνητη σας περιουσία, διορθώνοντας πράγματα, ξοδεύοντας και χρήματα. Για ένα οικονομικό θέμα ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Δεν αποκλείεται να πρέπει να βοηθήσετε τον σύντροφό σας ή συνεργάτες που ενδεχομένως έχουν πρόβλημα. Για τους καρκίνους μας εξακολουθώ να λέω ότι έστω και αν είστε λίγο παραπονιάριδες και γκρινιάριδες, λένε τους παρθένους γκρινιάριδες και οι καρκίνοι, ξέρεις, πάνω στην ευαισθησία τους έχουν την περισσότερη γκρίνια. Δηλαδή δεν μου το έκανες αυτό, δεν μου το έκανες εκείνο, είναι μες στην γκρινιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Ιουλίου να έχετε σημαντικά προβλήματα να επιλύσετε, οι υπόλοιποι όμως και των πρώτων ημερών. Αυτά που συνέβησαν αρχές Οκτωβρίου έρχονται τώρα στο προσκήνιο και είναι συναισθηματικά, είναι ταξίδια στο εξωτερικό, είναι επαφές που μπορείτε να προωθήσετε. Εσείς που είστε γεννημένοι τον Ιούλιο, ο Δίας επανέρχεται, είναι ανάδρομος, αλλά επανέρχεται για να ρυθμίσει πράγματα που έχουν σχέση με τη δουλειά. Και βέβαια εσείς εξακολουθείτε να είστε μέσα στην γκρίνια με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Πάντως να ξέρετε ότι αυτή τη χρονιά η συναισθηματική σας ζωή μπορεί να είναι ιδιαίτερα καλή και μάλιστα να σταθεροποιηθεί. Ένας δεσμός, ένας αραβώνας, ένας γάμος θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα μέσα σε αυτό το χρόνο για εσάς τους καρκίνους, αρκεί να μην γκρινιάζετε. Λιονταράκια μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή για εσάς. Θέματα που είχαν σχέση με την οικογένεια, με το σπίτι, με την ακίνητη περιουσία σας απασχολούν. Όμως αυτό τον καιρό θα βρείτε λύσεις. Θα βρείτε λύσεις οικονομικές οι οποίες θα βοηθήσουν ή θα είναι οικονομικές που θα βοηθήσουν την οικογένεια ή η οικογένεια μπορεί να σας βοηθήσει σε ένα οικονομικό θέμα που έχετε. Γενικότερα όμως θα αρχίσει μια περίοδος όπου ο χώρος της εργασίας ή ακόμα και της υγείας, να κάνω μια παρένθεση και να πω τα λιοντάρια, και μάλιστα πρέπει να ψάξω γενιές, κάποιες γενιές οι οποίες θα έχουν προβλήματα υγείας. Πρέπει να τα προσέξετε, μην αφήνετε τον τάδε πόνο να λέμε δεν πειράζει, κρύωμα είναι. Να δείτε την υγεία σας και ιδιαίτερα τα λιοντάρια, καρδιά και σπονδυλική στήλη θα πρέπει να την προσέξετε. Όχι ότι παθαίνετε τίποτε, αλλά καλά είναι τα ευαίσθητά σας σημεία και θα πρέπει να τα προσέξετε, ειδικά τώρα αν είστε γεννημένοι τον Αύγουστο. Φροντίστε την υγεία σας και εκείνα τα οικονομικά τα οποία τρέχουν.